Από ό,τι φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ευρύτερη συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με τέτοιους χρόνους. Όμως θα αναφερθούμε σε μερικά ζητήματα που είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Υπάρχει πρόβλημα για τη χορήγηση ασύλου. Μα αν δει κανείς το συνωστισμό, ώρες ολόκληρες, δείχνει ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Λόγω έλλειψης μεγάλου προσωπικού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βίτσιο για να κάθονται τόσες ώρες. Και βέβαια υπήρχε πρόβλημα και πριν από την πανδημία. Ξέρουμε ότι τον επόμενο μήνα λήγουν και μια σειρά μαζικά συμβάσεις και θα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς σας ρωτάμε, έχετε προγραμματίσει προσλήψεις, ειδικά στην υπηρεσία ασύλου. Δεύτερον, τους τελευταίους μήνες αναγκάζονται να κάνουν και έχουν κάνει απεργιακές κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου, ζητώντας δίκαια, κατά τη γνώμη μας, τη μετατροπή των συμβάσεων να γίνουν μόνιμοι ή αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και λέω είναι λογικό γιατί πανελλαδικά 300 είναι μόνιμοι και 70 συμβασιούχοι. Δηλαδή το 70% είναι συμβασιούχοι. Δεν μπορεί να δουλέψουν τώρα τις υπηρεσίες έτσι. Τρίτον, με σημασία πρώτη. Η κυβέρνηση προχωρά στο δρόμο που έστρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και οδηγεί στην έξωση από τις δομές φιλοξενίας χιλιάδες πρόσφυγες που κατέχουν άσυλο. Με αυτό το απαράδεκτο μέτρο κόβεται εκτός από το πρόγραμμα στέγασης και το μηνιαίο επίδομα των 90 ευρώ. Είναι σκληρό. Είναι απάνθρωπο να βασανίζονται άνθρωποι ξεριζωμένοι. Οδηγούνται στον δρόμο χιλιάδες οικογένειες και παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, αδιαφορώντας για τους τεράστιους κινδύνους που φέρνει μια τέτοια επιλογή, ειδικά μέσα στις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες του κορονοϊού. Η κυβέρνηση προφανώς επιδιώκει την πλήρη περιθωριοποίηση και εξαθλίωση των προσφύγων και μεταναστών, και γι' αυτό είναι μια βαθιά αντιδραστική κίνηση που δείχνει ότι η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια είναι εμπόρευμα με ημερομηνία λήξης. Μας φέρνει στο νου τους στίχους του Κώστα Βάρναλη από τη Διεθνή για τις γης τους κολλασμένους και του μαζικού αγώνα που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ενάντια και για την ανατροπή αυτής της απειλής του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν ερχόσαστε λοιπόν να λύσετε τέτοια ζητήματα, αλλά ρίχνετε όλες τις ελπίδες σας στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία του? Τρεις πυλώνες. Πρώτον, διεθνείς συμφωνίες με τρίτα κράτη για την καταπολέμηση των αιτιών της μετανάστευσης. Δεύτερον, καλύτερα προστατευμένα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, ισχυρή εσωτερική συνοχή για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το Δουβλίνο. Ωστόσο, δεν έχουν επιληθεί επίμαχα ζητήματα, όπως είναι η κατανομή των ετούντων άσυλο στα κράτη-μέλη, ενώ το κριτήριο της χώρας πρώτης εισόδου παραμένει, δηλαδή ο εγκλωβισμός. Επίσης, παρουσιάζεται ως κυρίαρχο ότι θα είναι η αλληλεγγύη και όχι η υποχρεωτικότητα. Τι εννοούν όμως αλληλεγγύη? Να στέλνονται περισσότεροι συνοριοφύλακες στο κράτος μέλος που δέχεται την πίεση. Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δηλαδή η ένταση της καταστολής σε βάρος των θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων, της φτώχειας και της εκμετάλλευσης του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Μπορεί με αυτά να αλλάξει η κατάσταση και ειδικά η εργαλειοθήκη των προσφύγων από την Τουρκία? Εμείς λέμε όχι.
Γιατί και οι τελευταίες εξελίξεις και στο Αιγαίο και στον Εύρο επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά πως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που ακολούθησαν και ακολουθούν πιστά οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι αυτή που ευθύνεται αφενός για τη διάλυση χωρών και τον ξεριζωμό λαών και αφετέρου τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων σε νησιά και σύνορα. Αυτή η πολιτική άνοιξε το δρόμο στον Ερντογκάν να παζαρεύει και να επιβάλλει τις δικές του επιδιώξεις με όχημα το προσφυγικό. Αν δεν υπάρξει τώρα αμφισβήτηση και σύγκρουση με αυτή την πολιτική, με τον κανονισμό του Δουβλίνου και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κανένα μέτρο καταστολής, καμία υποκριτική φωνή ευαισθησίας και συμπαράστασης από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κανένα κυβερνητικό ευχολόγιο για δήθεν αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την όξυση του προβλήματος. Και μια ακόμα απόδειξη είναι το πλοίο με σημαία Τανζανίας μεταφέροντας οπλικά συστήματα στη Λιβύη που συνοδευόταν από 3 φρεγάτες του τουρκικού ναυτικού. Φιάσκο η επιχείρηση Ειρήνη που συμμετείχε και ελληνική φρεγάτα όπου τελικά η εντολή πια ήταν να μην επιχειρηθεί νιοψία. Γι' αυτό όσα διαβήματα και αν κάνει η ελληνική κυβέρνηση, το πρόβλημα θα παραμένει, θα διωγγώνεται από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ προωθεί τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στηρίζει και το σύμμαχο του Ερντογκάν, δηλαδή τη λιβική κυβέρνηση Σάρατς, ανοίγοντας το δρόμο για παράνομες διεκδικήσεις. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και επιβεβαιώνουν ότι μέσα στη μέγενη των αμερικανοταϊκών σχεδιασμών που αποτελούν το σημείο αναφοράς όλων των ελληνικών κυβερνήσεων δίνοντας και άλλες βάσεις αντί να κλείσετε τη σούδα δολοφόνο δεν μπορεί να υπάρχει ούτε εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ούτε πολύ περισσότερο ειρήνη και ευημερία για τους λαούς. Συνεπώς, δεν υπάρχει όχι λύση, ούτε καν αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, χωρίς την κατάργηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, χωρίς σύγκρουση με το Δουβλίνο και όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δίκαια καταψηφίζουμε και τη σημερινή κύρωση.